Το αίτημά τους για μόνιμη εργασία και μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου διατράνωσαν οι συμβασιούχοι ΟΤΑ του νομού Θεσσαλονίκης. Οι συμβασιούχοι πραγματοποίησαν πορεία μέσω των οδών Εγνατία και Βενιζέλου με κατέληξη στο ΙΜΑΘ, όπου είχαν συνάντηση με την επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Κατερίνα Νοτοπούλου. Κατηγορούν την κυβέρνηση για εμπεγμό και αναλυγισία και τον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη για κριτήρια μοριοδότηση στο διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ που θα στείλει στο δρόμο 9 στους 10 συμβασιούχους. Έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση ανάλγητη η οποία προχωρά σε 10.000 απολύσεις. 10.000 απολύσεις συμβασιούχων οι οποίοι εργάζονται κάποιοι από το 14 και κάποιοι από το 15. Εμείς καταγγέλουμε με την κινητοποίησή μας τη στάση της κυβέρνησης και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είμαι από το Μάη του 2015, έχω 5 συμβάσεις. Μας υποσχεθήκανε ότι αυτή η προκήρυξη που βγαίνει είναι για μας, για να μπορέσουμε να μονιμοποιηθούμε. Ζητάμε άμεση μετατροπή των συμβάσεων. Θέλουμε να μπει και άλλος κόσμος, αλλά δεν μπορούν να μας πετάξουν έτσι έξω. Είμαι πολυτεχνή, έχω 4 παιδιά. Άμα πεταχτώ έξω, είναι δύσκολο να βρούμε μετά δουλειά, για όλους τους συναδέλφους μιλάω. Πάντα όποια προκήρυξη να έβγαινε, δίνανε ένα χρόνο ανεργία. Αυτή τη φορά δώσαν 4 χρόνια ανεργία. Και μοριοδοτήθηκαν περισσότερο. Τα 4 χρόνια με τα 408 μόρια που με δώσανε βάσει της εμπειρίας, εμένα με ξεπερνάνε. Πάντως οι συμβασιούχοι διαμηνύουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους, ενώ ήδη έχουν προγραμματίσει συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων.